Θέλω να ξεκινήσουμε με ζωντανή σύνδεση. Θέλω να ξεκινήσουμε με εξωτερικό. Λαμβάνουμε, η αλήθεια είναι, πάρα πολλά μηνύματα. Ακριβώς, λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα από κριτικούς οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και μας ζητούν να πραγματοποιήσουμε ζωντανή σύνδεση. Η αλήθεια είναι πως αυτή η πρωτοβουλία τους εντάσσεται σε αυτό που έχουμε χτίσει τα τελευταία 2,5 χρόνια, τρίτη χρονιά φέτος, με αυτή την ξεχωριστή επαφή με ομογενείς του εξωτερικού. Να συνδεθούμε, να σας δείξουμε, να μπούμε στο σπίτι σας, στο σπίτι μας μπαίνουν, όμιλος Crete TV, να μπούμε στο σπίτι τους, προκειμένου βέβαια να καλύψουμε αυτές τις ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες εικόνες με άρωμα Ελλάδας, με άρωμα Κρήτης σε περιοχές του εξωτερικού. Μας δείχνει Ρωσία αυτή τη στιγμή ζωντανή σύνδεση με το rtv.com, μέσω του YouTube είναι μια πλατφόρμα. Εγώ να πω ότι θα επιχειρήσουμε να πάμε στην Αυστρία, θα επιχειρήσουμε να πάμε σε μια περιοχή όπου πραγματικά έντονο το ελληνικό στοιχείο, ειδικά στη Βιέννη, και μάλιστα έχει στολιστεί και έχει στολιστεί όπως μας συνηθίζουν εκεί η Αυστριακή περιοχή. Σωστά, Εύη? Βέβαια, η χριστουγεννιάτικη αγορά έχει ανοίξει τις πύλες και δέχεται πλήθος κόσμου και θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Δερμιτζάκη, τον κάτοικο εκεί της περιοχής, προκειμένου να μας μεταφέρει την εικόνα, να μας πει πώς περνάει και ποιο είναι το κλίμα, η ψυχολογία. Δεν έχουμε πέσει από την ενεργειακή κρίση, κύριε Δερμιτζάκη. Την καλησπέρα μας, σωστά? Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαν οι αγορές. Βέβαια δεν σας ακούω πολύ καλά και έτσι μιλάω. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει και μαζεύεται ο κόσμος στις αγορές. Αλλά όχι όσο δυνατά όπως τις προηγούμενες χρονιές. Θα δούμε. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Τώρα είμαι στον Άγιο Στέφανο, αυτή η πλατεία του Αγίου Στεφάνου. Είναι μια μικρή αγορά εδώ πέρα. Βέβαια η Βιέννη έχει πάρα πολλές αγορές. Αυτή είναι μια από τις μικρές. Εδώ πέρα λέει είναι γραφική, γιατί είναι στον Άγιο Στέφανο. Η αλήθεια είναι πως μιλάμε έτσι για τα πλεονεκτήματα και αναφερόμαστε στα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, της Κρήτης, ειδικά την τουριστική περίοδο. Αλλά κακά τα ψέματα, υπάρχουν περιοχές της Ευρώπης, τα Χριστούγεννα ειδικά, την περίοδο των εορτών, που δεν γίνεται να συγκριθεί. Δεν γίνεται να συγκριθεί. Γεμίζει με Ιταλούς και Έλληνες η Βιέννη, κάθε Χριστούγεννα. Και Έλληνες. Και Έλληνες φυσικά, ναι, ναι. Όχι τώρα φυσικά, αλλά κατά τις 20 του μηνός, 15 με 20 του μηνός έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες. Ξέρετε, κύριε Δερμιτζάκη, έχει χυθεί πολύ δημοσιογραφικό, αρκετά δημοσιογραφικό μελάνι αναφορικά με την ενεργειακή κρίση από τη μία και κατ' επέκταση βάζουμε και την προέκταση πόσο επηρεάζεται και ο σχεδιασμός εδώ σε επίπεδο Ελλάδας των Δήμων στο κομμάτι του στολισμού. Εκεί, στην Αυστρία, στη Βιέννη, ο στολισμός είναι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το ίδιο ξεχωριστός και έντονος? Ο στολισμός είναι το ίδιο, απλώς εδώ κλείνουν τα φώτα μία ώρα πιο νωρίς, ναι, και τα ανοίγουν μία ώρα πιο αργά. Τα καθαριστικά της ΔΕΗ δεν τα έχουν πάρει ακόμα εδώ πέρα, πιο πολύ. Και έτσι, εντάξει, το σκέφτονται. Αλλά ξέρω ότι ο μέσος Αυστριακός θα δώσει 300 ευρώ περίπου για δώρα Χριστουγέννων. Στο μέτωπο της αγοραστικής κίνησης, λέτε, καταναλωτές. Τι είπατε? Οι καταναλωτές θα διαθέσουν κατά μέσο όρο 300 ευρώ για τα δώρα τους, αυτό μας λέτε. Για τα δώρα τους, ναι, το άτομο, ναι, ναι. Αλλά σε όλη την Αυστρία. Τώρα στις πόλεις θα είναι ίσως διαφορετικά από τα χωριά, αλλά έτσι από ότι σήμερα το είπανε. Αλλά όπως σας είπα, το καθαριστικό δεν έχει έρθει. Γι' αυτό έτσι, κάνουν δώρα 300 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε, κύριε Δερμιτζάκη, να μας δώσετε μία εικόνα από το τι μπορεί κάποιος έτσι να βρει στην αγορά που έχετε πίσω σας? Εσείς την έχετε επισκεφθεί? Ναι, ναι. Θα περάσετε να τη δείτε, είπατε, δεν ακούω. Να τη δούμε λίγο και να μας περιγράψετε τι είδους εμπορικά καταστήματα βρίσκονται εκεί κεντρικά. Εδώ στη χριστουγεννιάτικη αγορά έχει φυσικά τα δώρα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει για μικρά παιδιά παιχνίδια, έχει χειροποίητα ξύλινα, πύληνα, κοσμήματα. Έχει φυσικά φαγητό και ποτό, ζεστό τσάι. Και μαζεύεται ο κόσμος εδώ το βράδυ μετά τη δουλειά και πίνει ένα-δύο ποτά. Και...
να η ώρα της. Από ό,τι κατάλαβα τώρα, το βράδυ εκεί τα μεσάνυχτα κατεβάζουν τους διακόπτες, δηλαδή δεν υπάρχει φως εκεί στον δρόμο, δεν υπάρχει στολισμός. Στολισμός τα δέντρα και, και στους δρόμους, νομίζω 10 η ώρα κλείνουν. Μια ώρα πιο νωρίς από ότι κλείνουνε παλιά. Πάει αυτό το όλο νύχτη, όλη τη νύχτα που λέγανε εκεί και θύμιζαν Χριστούγεννα και μύριζε Χριστούγεννα. Ναι. Όπως βλέπετε εδώ, ας πούμε, όλα αυτά. Ναι. Θα κλείνουν πιο νωρίς τώρα. Μας είπατε ότι αρκετοί Έλληνες αποφασίζουν να επισκεφθούν την Αυστρία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Διαχρονικά αυτό συμβαίνει, σωστά? Θέλω να μας πείτε λίγο σε ποιες περιοχές πηγαίνουν. Μ' ακούτε τώρα? Σας ακούμε, ναι. Ναι. Ξαναπέστε το παρακαλώ. Σε ποιες περιοχές αποφασίζουν να πάνε οι Έλληνες που έρχονται στην Αυστρία? Πάντα φυσικά είναι η Βιέννη και το Σάλσμπουργκ, είναι οι δύο κύριοι προορισμοί. Η άλλη είναι Βιέννη και Βουδαπέστη ή Πράγα. Ναι. Η Σιβιέννη φυσικά είναι το κέντρο και το παλάτι που έχει εκεί μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά. Εντάξει, άμα έχουν οι πιο καλά οικονομικά Έλληνες, πηγαίνουν και στο Κίτσπιλ, σε χιονοδρομικά κέντρα. Αλλά συνήθως ο τουρισμός σου απλώς για ψώνια, Βιέννη, Σάλσμπουργκ. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή το πρωτοχρονιάτικο ενός Έλληνα που μένει μόνιμα στην Αυστρία, τι περιλαμβάνει? Συνήθως γαλοπούλα. Η πιο πολύ κάνει γαλοπούλα. Το παραδοσιακό αυστριακό είναι ένα ψάρι, ένα ποταμίσιο, για μένα βρωμάει, αλλά είναι το ύψο ή σολομό, αλλά συνήθως οι Έλληνες κάνουν γαλοπούλα. Μάλιστα. Προτείνω να μας ευχηθείτε λίγο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σύνδεση και να μας δείξετε και λίγο, να γυρίσετε την κάμερα και να δούμε λίγο φωτισμό, στολισμό και να πάρουμε λίγο την άβρα εκεί των Αυστριακών. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και υπομονή. Θα περάσουν, θα έρθουν και τα εύκολα. Ακριβώς από πίσω σας, τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Ένα εντυπωσιακό κτίριο εκεί, αρχιτεκτονικό, με ρωτάνε εδώ πέρα οι συνάδελφοι που δεν... Εδώ. Από πίσω ακριβώς, εκεί το περίεργο. Απίσω από μένα είναι το Αγίου Στέφανος, η πλατεία του Αγίου Στεφάνου. Η πλατεία του Αγίου Στεφάνου, μας ρωτάει εδώ ο Στέλιος. Ο Άγιος Στέφανος. Μάλιστα. Λοιπόν... Και εδώ είναι ο πεζόδρομος, ας πούμε, και γύρω. Τέλεια, εκεί τα πολυκαταστήματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δερμιτζάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.